Πάμε να δούμε λίγο τι έχει γίνει και με την Ζήνα Κουτσελίνη. Για πάμε, πες μας. Γιατί βγήκε η Ζήνα Κουτσελίνη και κάνει μια απίστευτη καταγγελία για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Ναι. Λέγοντας ότι η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου ήταν αυτή που την πέταξε έξω από τον Α και μάλιστα 2 εβδομάδες μετά την κηδεία του αδερφού της. Τι έκανε, πώς. Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου λέει την πέταξε έξω από τον Α, ναι. 2 εβδομάδες μετά την κηδεία του αδερφού της. Για να ακούσουμε. Μετά από 25 χρόνια καριέρας, φτιάχνοντας παρουσιάστριες, προγράμματα και όλα τα σχετικά, νιώθεις ότι σε απολύουν και ενώ έχει πεθάνει ο αδελφός μου. Όχι. Σε αδειάζουν. Όχι. Δηλαδή. Έχει πεθάνει πριν 1 εβδομάδα ο αδελφός μου. Θυμάμαι, Ζήνα. Και όλοι γύρω μου και τι θέλω και τι κάνω. Και στον αδελφό μου φεύγω για την κηδεία και γυρίζω πίσω. Ενώ δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος να ολοκληρώσει όλες τις εκκρεμότητες με τον Αλέκο. Είμαι ο μοναδικός άνθρωπος που έχει εκείνο στη ζωή και είμαι εγώ. Και φεύγω και γυρίζω για να κάνουμε πρεμιέρα. Και η πρεμιέρα κάνει 19% και ο ανταγωνισμός 9%. Το 19% μας δυσαρεστεί. Τη δεύτερη μέρα κάνει 15%. Εκεί τα βάφουμε μαύρα. Τι σημαίνει αυτό, ότι θέλω αυτό το πρόγραμμα που έχω βγάλει στον αέρα να κάνει με τη μία να γίνει Ελένη Μενεγάκη. Δεν μπορείς να γίνεις με τη μία. Θέλει πολλή δουλειά και να στρώσεις ποπό κάτω. Το πρόσωπο που έκανε. Δηλαδή, μιλάς για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, με άλλα λόγια. Καλά, δεν το κρύψα. Όχι, θέλω να πω, η Κωνσταντίνα είχε πει ότι θέλει να σταματήσεις τότε. Αν το είπε η Κωνσταντίνα ή το είπε κάποιος άλλος από το πρόγραμμα, δηλαδή ο Καλημέρης, ξέρεις τι έχω. Αγάπη. Αυτό θα κρατήσεις από μένα. Αν υπάρχει αυτή η κασέτα ντοκουμέντο αύριο, υπάρχει μόνο αγάπη. Και γι' αυτό το πλάσμα που μόλις πριν σου είπα, ότι μετά την κηδεία του αδερφού μου, 2 εβδομάδες μετά με έδιωξε, αγάπη συνεχίζει να υπάρχει. Είναι συγκλονιστική η καταγγελία που κάνει η Κουτσελίνη. 2 εβδομάδες μετά την κηδεία του αδερφού μου με έδιωξε τον Α. Μάλιστα.